Και η Ιταλική επίσημη υποστήριξη της Ελλάδας για τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Κωνσταντίνος Καραμανλής, μπορεί η Βρετανία και δεν μπορεί η Ελλάδα? Αντώνης Σαμαράς, επιθυμούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ομοσπονδιακή δομή. Προσαρμόζουμε την οικονομία μας. Η Ουκρανία προχωρά τις διαδικασίες για την απόσχησή της από τη Σοβιετική Ένωση. Ποιος εγκατέλειψε τελικά το δίχρονο αγοράκι στο Γαλάτσι? Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το αίτημα της χώρας μας να ενταχθεί στη Δυτικό Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει καθημερινή υποστήριξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Hans Dietrich Genscher, συνηγόρησε χθες υπέρ του ελληνικού αιτήματος. Σήμερα και η Ιταλία ανακοίνωσε επίσημα την υποστήριξή της. Λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Δελιολάνης από τη Ρώμη. Η Ιταλική κυβέρνηση υποστηρίζει το αίτημα της Ελλάδας να ενταχθεί στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και αποδέχεται πλήρως την ελληνική θέση πως δικαιούνται να ενταχθούν στον αμυντικό οργανισμό της Ευρώπης όλες οι χώρες της κοινότητας που το επιθυμούν. Αυτό αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η ανακοίνωση δεν αναφέρεται καθόλου στα ελληνοτουρκικά. Λέει απλώς πως η ασφάλεια των χωρών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται εκτός κοινότητος, δηλαδή η Τουρκία που δεν κατονομάζεται, μπορεί να εξασφαλιστεί με συμφωνία σύνδεσης με τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Σε επικοινωνία του με Έλληνες ανταποκριτές εδώ στη Ρώμη, ο εκπρόσωπος της Ιταλικής Πρωθυπουργίας Μαστρομπόνι διαβεβαίωσε πως ο Ιταλός Πρωθυπουργός Αντρεώτη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πείσει και τους άλλους κοινοτικούς εταίρους να αποδεχτούν το δίκαιο, όπως το χαρακτήρισε, ελληνικό αίτημα. Το δικαίωμα της χώρας μας να ενταχθεί στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε συνέντευξή του στο Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Ρόιτερ. Ο κύριος Καραμανλής τονίζει πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Βαλκανικής που είναι σύμμαχος και εταίρος της Ευρώπης και είναι επίσης η μόνη χώρα της Υπήρου μας που αντιμετωπίζει θέματα ασφάλειας. Με ποια λογική, συνεπώς, διερωτάται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,